μια επιλεκτική ανάγνωση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Και να σας θυμίσω για ότι προημερών είχαμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούσε την Ισπανία. Τι λέει αυτή η απόφαση, όπου... πείτε μας. Μισό λεπτό. Θα σας πω. Ναι, ναι. Κάποιοι προσπάθησαν, νομίζω, ήταν από το Μαρόκο, μπορεί να κάνω και λάθος, ναι, ναι, και προσπάθησαν να μπουν στη χώρα. Mm-hmm. Και τους έδιωξε χωρίς να υπαχθούν στη διαδικασία ασύλου. Και δικαιώθηκαν. Ναι, την απόφαση αυτή πρέπει να την ερμηνεύουμε σωστά. Ποια είναι η ουσία της. Δύο άνθρωποι όντως πήγαν να περάσουν από άλλο σημείο του Μαρόκου που είναι ισπανικά σύνορα, έτσι, στο έδαφος της χώρας. Επειδή λοιπόν δεν πήγαν από την νόμιμη και καθορισμένη οδό που είχε δώσει η Ισπανία, γι' αυτό έδωσε το δικαίωμα στο κράτος αυτό να πει ότι αυτοί δεν μπορούν να μπουν στο έδαφος. Είχε όμως εξασφαλίσει νόμιμες διόδους που μπορούσαν να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Και είπε η απόφαση μέσα ότι σε οποιασδήποτε έκτακτες συνθήκες η αρχή της μη επαναπρόθεσης της Σύμβασης Γενέβης δεσμεύει τα κράτη. Ήταν άλλου τύπου απόφαση αυτή και άλλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, το οποίο είναι διαφορετικό. Ελάτε για να πάμε σε ένα διάλειμμα με εσάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τόσο για την Ελλάδα όσο για την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μαζί με το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, του πολεμικού ναυτικού, της ελληνικής ακτοφυλακής και του λιμενικού και του στρατού προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Το ερώτημα όμως που πρέπει να τεθεί εδώ. Και έχει να κάνει με αυτό που είπε ο κ. Ψυχογιός, ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένας τρόπος κάποιοι να περνάνε. Δεν είπα αυτό. Είπα αν περάσουν κάποιοι. Αν περάσουν ότι κάποιοι, αυτοί πρέπει να έχουν δικαίωμα να κάνουν. Παράνομα αν περάσουν. Όχι βέβαια. Αυτό. Όχι βέβαια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όταν η χώρα λέει αναστέλλω τα συγκεκριμένα άρθρα, κλείνω τα σύνορά μου. Περνάνε παράνομα. Και να τους επιβραβεύσουμε κιόλα. Όχι βέβαια. Όχι αυτοί που πετάνε χημικά. Όχι βέβαια. Και πέτρε. Αυτοί που σπάνε τα φυσικοφράγμα με σιδεροψάλιδα που του δίνει η τουρκική μυστική υπηρεσία. Αν κάνει σήμερα, και είναι στον Εύρο, σήμερα είναι στον Εύρο, αύριο μπορεί να είναι κάπου αλλού. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν εδώ που τίθεται, για να καταλάβουμε όλοι τι εκπροσωπεί ο καθένας μας και τι πραγματικά λένε και τα κόμματα, αλλά και τι πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε και τι θέλει η κοινωνία. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν εδώ που τίθεται είναι το εξής. Αύριο το πρωί, όχι στον Εύρο, στα νησιά της Αλικαρνασσού, υπάρχει μια βάρκα με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από τα τουρκικά παράλια, να περάσουν τα ελληνικά χωρικά έδυτα, τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα και να βρεθούν στην Ελλάδα. Και υπάρχει ένα σκάφος του λιμενικού της Τουρκίας, το οποίο τα συνοδεύει. Και υπάρχει το σκάφος του ελληνικού λιμενικού, το οποίο προσπαθεί να αποτρέψει και να τους διώξει πίσω. Μα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να τους δεχτεί. Δεν μπορεί να αποτρέψει. Όχι βέβαια. Να τους αποτρέψει. Όχι βέβαια. Να κάνει έρευνα και διάσωση. Πού το λέτε αποτροπή. Άρα δεν το δέχεστε το pushback. Όχι, προφανώς όχι. Άρα δεν πιστεύετε λοιπόν σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε αυτό που είπε ο κύριος. Άρα δεν πιστεύετε σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας που μιλήσε για κλειστά σύνορα. Προσέξτε τι λέτε, διότι αν θέλετε πλημμού στο Αιγαίο να μας το πείτε. Επικίνδυνο είναι αυτό που λέτε εσείς. Που εφαρμόσαμε το διεθνές δίκαιο στη θάλασσα. Μα είναι δυνατόν τη μία ο Αλέξης Τσίπρας να λέει και ότι συμφωνούμε με το κλείσμα των συνόρων και από την άλλη να μας λέτε ότι αν μια βάρκα σύνορα, συνοδεία του τουρκικού λιμενικού περάσει, θα πρέπει η συνοδεία του λιμενικού της Τουρκίας προσπαθεί να περάσει ανθρώπους παράνομα στην Ελλάδα, θα πρέπει αυτούς εμείς να τους υποδεχτούμε. 430.000 διασώσεις. Καταλάβατε λοιπόν ότι συνθήκατε.